Ας περάσουμε όμως τώρα στο επόμενο θέμα μας. Την Κυριακή 8 Μαΐου, το ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την προεκλογική του συγκέντρωση στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, με αφορμή τις αναμενόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 22 του Μάη. Στην παρουσία του ΥΠΑ του Αρμοστή της Κύπρου στο Λονδίνο, κ. Αλέξανδρου Ζήνων και πολλών άλλων επισήμων, πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στη συγκέντρωση. Θερμή υποδοχή του κοινού με πολλά τραγούδια και συνθήματα περίμενε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Άντρου Κυπριανού. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες. Πρώτος μίλησε ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας, κ. Χριστόδουλος Τηλιανού, ο οποίος καλωσόρισε τους πάντες στην εκδήλωση. Ακολουθεί απόσπασμα την ομιλία του. Αξιότιμη Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, σύντροφε Άντρου Κυπριανού, εξοχόντα ΔΕΗΒΑΤΕ αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αλεξάνδρ Ζήνο, αξιότιμη πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Βουσιώτη, εκλεκτή αντιπροσκεκλημένη. Εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμπατριώτησες, συμπατριώτες, συντρόφισσες, σύντροφοι, από μέρους της Επιτροπής του ΑΚΕΛ Βρετανίας και του Εκλογικού Επιτελείου για τις βουλευτικές εκλογές Μαΐου 2011, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην προεκλογική πανπαρικιακή μας συγκέντρωση, την οποία εντάσσουμε μέσα στα πλαίσια της μεγάλης μας προσπάθειας να ενημερώσουμε την παροικία μας για τις θέσεις του ΑΚΕΛ εν ώψη των βουλευτικών εκλογών και όχι μόνο, καθώς και για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε στο Λονδίνο και ανάμεσά μας σήμερα τον σύντροφο Άντρου Κυπριανού, γνωστό. Ήταν ο κύριος ομιλητής εις τη συγκέντρωσή μας. Έχουμε επίσης, ανάμεσα μας ακόμα ένα στέλεχος του αριστερού κινήματος στην Κύπρο, τον οποίον ιδιαίτερα καλωσορίζουμε, και αυτός είναι ο Χάρης Καράβανος, ο Γενικός Γραμματέας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, που έδραξε την ευκαιρία να δώσει σήμερα το παρόν του, με την ευκαιρία που είναι δεκάτος του κοντήτου, για τον ίδιο σκοπό. Ευχαριστούμε πολύ τον σύντροφο Γενικό Γραμματέα και των Κεντρικών Εκλογικών Επιτελείων που έθεσαν στο ευαρημένο πρόγραμμά τους την προεκλογική μας συγκέντρωση. Γεγονός που αναμφισβήτητα αντανακλά τη μακροχρόνια παράδοση του ΑΚΕΛ, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στην παροικία μας και να τη θεωρεί ένα απόσπαστο κομμάτι του Κυπριακού λαού, ένα κομμάτι που οι τότε οικονομικές συνθήκες, η εισβολή και η κατοχή αργότερα στον τόπο μας έσπρωξαν χιλιάδες συμπατριώτες μας στην ξενικία. Φυσικά αυτοί οι συμπατριώτες μας από τις πρώτες μέρες με τη βοήθεια του ΑΚΕΛ και πριν αυτού των πρώτων Κυπρίων κομμουνιστών
ποτέ δεν ξέχασαν την Κύπρο και τους αγώνες της. Γι' αυτό οργανώθηκαν και δημιούργησαν τις οργανώσεις τους, τα ελληνικά παραλιακά σχολεία, εκδώσαν τις εφημερίδες τους, τις εκκλησίες τους, τα κοινωνικά κέντρα, μα πάνω από και πρώτα απ' όλα αγωνίστηκαν και ενωμένοι συνεχίζουν να αγωνίζονται ασταμάτητα για τη διαφώτιση του βρετανικού λαού και της πολιτικής του ηγεσίας για τα δίκαια του αγώνα του λαού μας για επανένωση και ελευθερία της Κύπρου μας. Από τη συγκέντρωση δεν έλειπε φυσικά και η νεολαία του κόμματος, η φοιτητική παράταξη προοδευτική, όπου πολλοί φοιτητές έδωσαν δυναμικά το παρόν τους. Στο Βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος της προοδευτικής, Μάριος Χιαμάς, όπου έκανε ένα αγωνιστικό χαιρετισμό εκπροσωπώντας τη φοιτητική νεολαία του ΑΚΕΛ. Ας παρακολουθήσουμε την ομιλία του. Συντρόφοι σε σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνιστρίες, φίλες και φίλοι. Η σημερινή προεκλογική εκδήλωση βρίσκει τον λαό και τον τόπο μας μοιρασμένο εδώ και 37 χρόνια. Βρίσκει την πατρίδα μας χωρισμένη σύμφωνα με τις προσταγές των υπεριαλιστών και των εγκάθετων τους στην Κύπρο. Βρίσκει τα κεκτημένα του λαού, της νεολαίας αυτού του τόπου, να δέχονται καθημερινές επιθέσεις από τους λογείς απολογητές του νεοφιλελευθερισμού και των εκφραστών τους στην Κύπρο. Βρίσκει όμως την ίδια στιγμή μια νεολαία που ξέρει ότι για να κτίσει το μέλλον της θα πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια της. Να γίνει μπροστάρι στους αγώνες για το μέλλον που της αξίζει. Αυτό όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν το κόμμα της νεολαίας, το κόμμα που ποτέ στην ένδοξη ιστορία του δεν απογοήτευσε τον λαό, να βγει ενδυναμωμένο και πιο ισχυρό. Στις κρίσιμες αυτές εκλογές, στα κρίσιμα διλήμματα που τίθενται μπροστά μας, μία πρέπει να είναι η απάντηση. Ψήφος του ΑΚΕΛ αριστερά νέες δυνάμεις. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε ακόμα πιο μακριά. Η δουλειά που βγαίνει καθημερινά από τους προοδευτικάριους και τις προοδευτικάριες για να ενδυναμωθεί το κόμμα μας θα φανεί στο αποτέλεσμα στις κάλπες του εξωτερικού στις 22 του Μάη. Το ΑΚΕΛ έχει σχέση διαχρονική με την νεολαία. Το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα της νέας γενιάς. ΑΚΕΛ και νεολαία πάντα μαζί έδιναν τις μάχες σε όλες ανεξέτατα τις διεκδικήσεις μας. Το ΑΚΕΛ πάντοτε στηριζόταν στην εντυμότητα, στην ανθρωπιά και στην ειλικρίνεια. Ποτέ δεν γύρισε την πλάτη στο νεολαιαστικό κίνημα και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για τους αναποφάσιστους φοιτητές μας. 85 χρόνια ζωής με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τον λαό μας, με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Το ΑΚΕΛ στάθηκε ως συνεπέστερος συμπαραστάτης των αγώνων της νέας γενιάς του τόπου. Μαζί δώσαμε σκληρές μάχες στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Μαζί ανεβάσαμε το κόμμα του λαού της Κύπρου πρώτος στις καρδιές και στις συνειδήσεις του κυπριακού λαού. Μαζί κάναμε τη νύχτα μέρα και πετύχαμε να εκλέξουμε στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το μέχρι πρώτην ως Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον σύντροφο Δημήτρη Χριστόφια. Όσοι μας ειρωνεύονται, μας κλεβάζουν, μας υποτιμούν, μας καθυβρίζουν νυχθημερών, όσοι μιλούν για την αριστερά και τον κόσμο της ως να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όσοι μας απαξιώνουν, μας πυροβολούν πολιτικά, όσοι προσπαθούν να υποσκάψουν το ΑΚΕΛ, θα πάρουν την απάντηση στην κάλπη. Βέβαια, αυτή την απάντηση την παίρνουν εδώ και 85 ολόκληρα χρόνια. Απάντηση από τον λαό και όχι από τις καλωστημένες εκπομπές, τις πλουσιοπάροχες διαφημιστικές καμπάνιες των υποψηφίων, τον άκρατο λαϊκισμό, τον ισοπεδωτικό και προσβλητικό τρόπο και μηδενισμό. Αυτά είναι ξεπερασμένα. Ο κόσμος, η νεολαία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, έχει κριτήριο. Βλέπει, ακούει και κρίνει. Μαζί και τώρα με το ΑΚΕΛ, στην εμπροστοφυλακή των αγώνων μας, θα πορευτούμε και πάλι για νέες και μεγάλες νίκες. Νίκες για την Κύπρο μας, για το λαό μας, για το τιμημένο κόμμα μας, το ΑΚΕΛ. Γιατί η μόνη απάντηση που οφείλουμε να δώσουμε είναι μία. Να είναι ακόμη μία φορά το ΑΚΕΛ ισχυρό στη Βουλή και στον λαό. Στη συνέχεια, στο Βήμα ανέβηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, κύριος Άντρος Κυπριανού, ο οποίος έκανε το δικό του χαιρετισμό με ειδική αναφορά στους Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας που ήταν παρόντες στην συγκέντρωση. Ας δούμε απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Άντρου Κυπριανού. Λεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να μου επιτρέψετε πρώτα να χαιρετήσω αυτήν την μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Λονδίνο και να σας πω ότι είσαστε πάντοτε στην καρδιά μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
είτε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, είτε άλλα στελέχη του κόμματος, έρχονται στην Βρετανία αρκετές φορές κάθε χρόνο για να μεταφέρουν τα μηνύματα σε εσάς από την Κύπρο, από το ΑΚΕΛ, και ταυτόχρονα να ακούσουν τα δικά σας τα προβλήματα, τις δικές σας τις έγνοιες και τις ανησυχίες. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ και Τουρκοκύπριους συμπατριώτες. Απολογούμε γιατί θα μιλήσω στα ελληνικά. Μακάρι να μπορούσα να μιλώ και στις δύο γλώσσες ταυτόχρονα. Θέλω επίσης να χαιρετήσω την παρουσία εδώ της νεολαίας. Να τους διαβεβαιώσω ότι για μας η φράση «η νεολαία αποτελεί το χρυσό απόθεμα της κοινωνίας» δεν είναι έννοια κενή περιεχομένου. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Εμείς θέλουμε η νεολαία όχι απλά και μόνο να είναι χειροκροτητής ή αφισοκολλητής. Θέλουμε να διαδραματίζει πολιτικό ρόλο και να βρίσκεται στην πρωτοπορία των αγώνων του κυπριακού λαού. Θεωρούμε ότι η νεολαία έχει δυνατότητες και δυνάμεις τεράστιες. Έχει εντιμότητα και αυθορμητισμό, αυθεντικότητα που είναι απαραίτητα για να δίνονται οι αγώνες και να κερδίζονται. Γι' αυτό εμείς επενδύουμε στην νεολαία και ολοένα και περισσότερον θα της αποδίδουμε μεγαλύτερον πολιτικό ρόλο. Επίσης, ο κύριος Κυπριανού αναφέρθηκε στην υπονόμευση που κάνουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας παρακολουθήσουμε τι είπε. Είμαστε, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δύο εβδομάδες ακριβώς μακριά από την εκλογική αναμέτρηση για τις βουλευτικές εκλογές. Δυστυχώς, η προεκλογική εκστρατεία πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει κουράσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον κυπριακό λαό. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι συνειδητά έχουν επιλέξει όχι τώρα που είμαστε παραμονές της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες, θα έλεγα χρόνια, να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη πολιτική. Πολιτική αποδόμησης, υπονόμευσης, υπόσκαψης των προσπαθειών που καταβάλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το ΑΚΕΛ για το κάθε τι. Για ό,τι γίνεται, αλλά και για ό,τι δεν γίνεται στην Κύπρο, φταίει ο Δημήτρης Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ. Αυτό είναι το μόνιμο σλόγκαν κομμάτων της αντιπολίτευσης και λυπούμε να παρατηρήσω και στελεχών, πολιτικών στελεχών από κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η εκλογική αναμέτρηση της 22ης του Μάη αποκτά τεράστια σημασία για την Κύπρο και τον λαό μας. Θα καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και απροοπτική θα διαμορφωθεί για το μέλλον της Κύπρου και του κυπριακού λαού. Τόσο σε ό,τι αφορά τον κυπριακό και τις προσπάθειες επίλυσης του, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από την παγκόσμια οικονομική κρίση, την άσκηση πολιτικής στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, με λίγα λόγια, αφορά το κατά πόσον η Κύπρος θα συνεχίσει την πορεία της προς τα εμπρός ή κατά πόσο θα επιστρέψει στο παρελθόν. Εμείς δίνουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να εξασφαλίσουμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα δώσει την ευκαιρία και την προοπτική στην Κύπρο και στον κυπριακό λαό να συνεχίσουν την πορεία προς τα εμπρός και όχι να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Ο κύριος Κυπριανού δεν παρέλειψε ακόμη να αναφερθεί και στην οικονομική κρίση που υπάρχει παγκοσμίως, αλλά και στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση Χριστόφια για να μην χτυπήσει περισσότερο αυτή η κρίση και την οικονομία της Κύπρου. Το ερώτημα το κρίσιμο, το οποίο αποκτά τεράστιες διαστάσεις σήμερα στην Κύπρο, είναι η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια επαρακολούθησε με απάθεια όλες αυτές τις εξελίξεις. Επήρε μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Προς ποια κατεύθυνση εστρέφονταν τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια? Κάποιες άλλες πολιτικές επιλογές
θα ήταν προσφορότερες για την οικονομία του τόπου και για τον κυπριακό λαό. Να μου επιτρέψετε να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα με βάση τη δική μας την αντίληψη και τη δική μας την προσέγγιση. Επαναλαμβάνω ότι εκείνες οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν διεθνώς και οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική κρίση, κάποιοι επεδίωξαν να τις επιβάλλουν και στον κυπριακό λαό. Όχι σήμερα. Επεδίωξαν να τις επιβάλλουν στον κυπριακό λαό όταν κυβέρνησε για 10 ολόκληρα χρόνια. Αντιστάθηκε τότε ο κυπριακός λαός. Με επικεφαλής το ΑΚΕΛ και γενικότερα το λαϊκό κίνημα, αλλά και με το Δημοκρατικό Κόμμα με επικεφαλής τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον Σπύρο Κυπριανού προηγουμένως και την ΕΔΕΚ. Αντισταθήκαμε στις μεθοδεύσεις τους για ξεπούλημα του εθνικού πλούτου, ιδιωτικοποίηση δηλαδή των ημικρατικών οργανισμών. Αντισταθήκαμε στις μεθοδεύσεις τους για μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς, για περικοπές συντάξεων και για απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Σήμερα που αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν και απέτυχαν διεθνώς, επανέρχονται με προτάσεις παρόμοιες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Τι έπραξε η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια όταν εμφανίστηκε η οικονομική κρίση? Επήρε μέτρα για την αντιμετώπιση της. Πρέπει να σας πω ότι απόλεσε το κράτος ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων σε σημαντικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τα έσοδα τα οποία έπαιρνε ετησίως το κράτος. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση δεν εδίστασε από την πρώτη στιγμή να βγάλει ακόμα 510 εκατομμύρια ευρώ από τα κρατικά ταμεία για να στηρίξει δύο σημαντικότατους τομείς της κυπριακής οικονομίας, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι αρχικές συνέπειες από την οικονομική κρίση. Εστήριξε τον τομέα του τουρισμού και τον κατασκευαστικών τομέα, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζει ακόμα και μέχρι σήμερα τεράστιες δυσκολίες και προβλήματα. Για έναν απλούστατο λόγο, υπήρξε άνευ ανάπτυξη. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως σχεδιασμός, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε γύρω στις 40.000 περίπου απόλυτες παραθεριστικές κατοικίες. Πρέπει να πω ότι οι συνέπειες από την οικονομική κρίση σε βάρος της δικής μας της οικονομίας οφείλονται καθαρά σε εξωγενείς παράγοντες. Η κυπριακή οικονομία είναι μια καθαρά εξωστρεφής οικονομία. Δηλαδή τα περισσότερα μας έσοδα τα παίρνουμε από τον τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης και από τον τομέα των κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραθεριστική κατοικία. Όταν λοιπόν οι χώρες διεθνώς αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες και όταν οι κάτοικοι σε αυτές τις χώρες δεν είχαν λεφτά ούτε για να ταξιδέψουν ως τουρίστες, αλλά ούτε για να αγοράσουν παραθεριστικές κατοικίες, οι συνέπειες στην οικονομία της Κύπρου ήταν πολύ μεγάλες. Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση για να βοηθήσει τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους αύξησε τους κατώτατους μισθούς κατά 20%. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Λαϊκίζοντας, επεδίωξαν να μεγεθύνουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η κυπριακή οικονομία. Αυτό δείχνει την υποκρισία τους. Ότι δεν εγκαινιάζονται πραγματικά για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας. Ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι, όπως χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε για τους εργαζόμενους. Γιατί η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε για τους εργαζόμενους? Τι έκαμε η κυβέρνηση για τους εργαζόμενους? Αύξησε τους κατώτατους μισθούς κατά 20%. Πρόσφατα εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας την πρόθεση της να καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόταση για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2,5%. Υπάρχουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι που παίρνουν μισθούς κάτω από το αποδεκτό όριο της φτώχειας. Και θέλει η κυβέρνηση,
επειδή πραγματικά νοιάζεται για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τη στήριξη της πολιτείας, να τους στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Να τους δώσει κάτι περισσότερο για να ζουν με περισσότερη αξιοπρέπεια. Θέλει να στηρίξει τους συνταξιούχους, οι οποίοι ζουν και εκείνοι μια μεγάλη τους μερίδα κάτω από το αποδεκτό όριο της φτώχειας. Αύξησε λοιπόν τις κατώτατες συντάξεις κατά 30% η κυβέρνηση. Έχει δώσει στα 3 χρόνια που βρίσκεται στην Προεδρία ο Δημήτρης Χριστόφιας 1.200.000.000 ευρώ για κοινωνικές παροχές. Τέλος, ο κύριος Κυπριανού αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που κάνει ο πρόεδρος Χριστόφιας ως προς την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Τι κατηγορούν τώρα τον Δημήτρη Χριστόφια? Ότι τάχατε έχει προβεί σε παραχωρήσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες και ότι αποτελεί τάχατε την ναυαρχίδα των υποχωρήσεων. Εμείς λέμε ότι υπάρχει πάρα πολύ υποκρισία. Γιατί οι θέσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί στο παρελθόν από την ελληνοκυπριακή πλευρά και δεν είχαν από κανέναν πολιτικό κόμμα προσεγγιστεί ως τάχατε απαράδεκτες και ως κόκκινες γραμμές, δεν μπορούν σήμερα απλώς και μόνο επειδή στην Προεδρία βρίσκεται ο Δημήτρης Χριστόφιας να λένε ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι θέσεις. Για να είναι απαράδεκτες έπρεπε να το πούν και από την πρώτη στιγμή που είχαν κατατεθεί. Και όταν τις συζητούσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την εκπεριτροπής Προεδρία την συζητήσαμε από τον Νιόβριν του 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2004. Την εβελτιώσαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απορρίφθηκε το σχέδιο ΝΑΝΑ και κάποιος μπορεί να πει μα ξεπεράστηκε. Το 2005 τον Απρίλιο όμως και στη συνέχεια όταν ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωνε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το ποια ζητήματα θέλαμε να συζητήσουμε περαιτέρω, η εκπεριτροπής Προεδρία δεν ήταν σε αυτά. Και τότε κανέναν πολιτικό κόμμα δεν είπε ότι είναι προδοσία από μέρους του Τάσου Παπαδόπουλου γιατί δέχεται την εκπεριτροπής Προεδρία ως μέρος της λύσης του Κυπριακού. Όπως δεν είχε κατηγορηθεί ως προδότης γιατί έστειλε επιστολές 2 στον Κόφι Ανάν με τις οποίες έλεγε ότι κάτω από κάποιες προϋποθέσεις θα αποδεχόταν την παραμονή επίγονη στο νησί. Γι' αυτό δεν μπορεί να κατηγορείται σήμερα ο Δημήτρης Χριστόφιας ως προδότης για θέσεις τις οποίες κατέθεσε όταν τις εκατέθεταν άλλοι στο παρελθόν και κανένας δεν τους είχε κατηγορήσει. Κατηγορείται ο Δημήτρης Χριστόφιας ότι τάχατε έχει απομονώσει την Κύπρο και ότι ακολουθεί εξωτερική πολιτική η οποία είναι καθοδηγείται από ιδεολειψίες και δεν αποδίδει καθόλου αποτελέσματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, που εκτός από Έλληνας Πρωθυπουργός είναι και ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στην τελευταία ομιλία που έκαμε στην Ελληνική Βουλή όταν συζητιούνταν τα εθνικά ζητήματα, είπε ότι τώρα είναι η ώρα της λύσης. Και ο Δημήτρης Χριστόφιας είναι εκείνος ο πρόεδρος που μπορεί να φέρει τη λύση. Με τον Δημήτρη Χριστόφια. Με τον Δημήτρη Χριστόφια, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, η Κύπρος απέκτησε αξιοπρέπεια και τιμή διεθνώς. Ο Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος της ομάδας της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωκοινοβούλιο ήταν την Παρασκευή στην Κύπρο. Ελέαν ότι ερχόταν στην Κύπρο τάχατε για να μας επιβάλλει απόψεις για το απευθείας εμπόριο. Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας μετά από τη συνάντηση, πέραν από προσωπικός φίλος, είναι και ένας πολιτικός στον οποίο κάποιος μπορεί να εμπιστεύεται. Γιατί χειρίζεται τα ζητήματα με σταθερότητα και συνέπεια. Για πρώτη φορά επισκέφτηκαν την Κύπρο η Γερμανίδα Καγκελάριος, η κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Μετβιέντεφ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πάπας. Σε 3 χρόνια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πέραν από τις επισκέψεις που εδέχτηκε στην Κύπρο, έκανε 70 ταξίδια στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, καθηκόντος, έκανε πολλαπλάσια ταξίδια στο εξωτερικό. Και αυτόν κάποιοι το λένε ότι είναι ιδεολειψία,
Και ό,τι έχουμε να απομονωθεί, εμείς τους αφήνουμε στην κρίση του λαού. Λένε και κάτι άλλο. Ό,τι τάχατε, θα μας επιβάλλουν οι ξένοι αλλαγή της διαδικασίας, να μας υποχρεώσουν να πάμε σε μια πενταμερή διάσκεψη και εκεί θα επιβληθούν χρονοδιαγράμματα και διαιτησία και στο τέλος λύσεις στο Κυπριακό. Είναι η επιθυμία του. Αυτόν ξεκίνησαν να το λένε εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Όταν συζητιόταν το ψήφισμα 1930 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναπτύχθηκε αυτή η σεναριολογία από όλους ανεξαιρέτως στην Κύπρο. Με τις αθόρυβες ενέργειες που έκαμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε χρονοδιαγράμματα επιβλήθηκαν, ούτε διαιτησία, αλλά ούτε και αλλαγή της διαδικασίας. Όταν θα συναντιόταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Νέα Νιόρκη τον Νιόβρη του 2010, ξανά τα ίδια πράγματα. Είχαν διαψευστεί τον Μάιο. Αυτό δεν τους εμπόδισε καθόλου να τα επαναλάβουν με περισσότερη ένταση τον Νιόβρη. Διαψεύστηκαν και τότε. Τώρα θα παρακολουθήσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσαν στην κάμερα του Hellenic TV και στον αγαπητό φίλο και καλό συνεργάτη του σταθμού μας Γιώργο Μιχαηλίδη, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυπριανού και ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας κ. Χριστόδουλος Τηλιανού. Καλησπέρα σας. Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από τις βουλευτικές εκλογές της 22 Μαΐου 2011 στην Κύπρο. Παμπαριακή συγκέντρωση κάλεσε το παράρτημα ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας εδώ στο Λονδίνο με κύριο μιλητή, το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, καλώς ορίσατε στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο τηλεοπτικό σταθμό, στο Hellenic TV. Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από τις βουλευτικές εκλογές. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε μέχρι τώρα, παρόλες αυτές τις άδικες, θα έλεγα, πιέσεις που δέχεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πολύ σωστά έχετε επισημάνει ότι δυστυχώς σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία να χρησιμοποιούνται επιχειρήματα ή καλύτερα το κάθε τι σε μια προσπάθεια να παρουσιαστούν με διαστρεβλωμένων τρόπων τα πραγματικά γεγονότα, τόσο σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες προώθησης και επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε καμιά απολύτως αμφιβολία ότι ο Κυπριακός λαός θα δει καθαρά πίσω από τον κορνιαχτό των οποίων προσπαθούν να ξεσηκώσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και στελέχη του κόμματος που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Θα δει λοιπόν ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες βασισμένες σε αρχές για να προωθήσει και να επιλύσει το Κυπριακό, ότι δεν έχει προβεί σε καμία απολύτως απαράδεκτη υποχώρηση μέχρι σήμερα και ότι την ίδια στιγμή μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης έχει παραγάγει σημαντικών έργων προς όφελος των εργαζομένων του τόπου και έχει λάβει μέτρα σημαντικά για την αντιμετώπιση της κρίσης δίχως να επηρεαστούν αρνητικά οι ίδιοι εργαζόμενοι του τόπου. Η έκκληση λοιπόν που εμείς απευθύνουμε στον Κυπριακό λαό είναι να μας κρίνει όλους με βάση αρχές, με βάση τη διαχρονική μας τοποθέτηση και όχι με βάση την προεκλογική μεταφίεση που ενδεχομένως να έχουμε φορέσει όλοι. Αυτή η μεταφίεση, η προεκλογική, σημαίνει ότι πάμε για προεδρικές εκλογές, είναι ένα προένασμα προεδρικών εκλογών? Θα έλεγα ότι σίγουρα για κάποια πολιτικά κόμματα αλλά και πολιτικά πρόσωπα, όταν συζητούμε για τις βουλευτικές εκλογές, πίσω από το μυαλό τους υπάρχει σκέψη για τις προεδρικές εκλογές. Για μας είναι προφανές ότι ο ηγέτης του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει ήδη ξεκινήσει την προεκλογική του προσπάθεια για το 2013. Έχει δημοσιοποιηθεί ότι είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, όπου είχε διεκδικήσει την στήριξή του για τις προεδρικές εκλογές, ενώ και άλλες κινήσεις και ενέργειες τις οποίες κάνει στέλνουν ξεκάθαρα το μήνυμα ότι θέλει να δημιουργήσει τέτοια δεδομένα, να υπάρξουν προϋποθέσεις δηλαδή για μια ευρύτερη συνεργασία κάτω από την υποψηφιότητα του. Στο χέρι λοιπόν είναι του Κυπριακού λαού να κρίνει κατά πόσον θέλει τον κύριο Αναστασιάδη να έχει πιθανότητα να εκλεγεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όχι.
Ήταν τόσο κατατοπιστική η αναφορά σας σήμερα που πραγματικά φεύγοντας από την αίθουσα είδαμε αρκετό κόσμο, ακούσαμε αρκετό κόσμο, ο οποίος πίστηκε με τις απόψεις που εκφέρατε εκ μέρους του ΑΓΕΛ. Πόσο έχουν πιστεί και στην Κύπρο ότι οι απόψεις του ΑΓΕΛ είναι σωστές? Αυτό θα φανεί κατά την άποψή μου μέσα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι το ΑΓΕΛ θα βγει πιο ενισχυμένο από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές και θα μπορεί με πολύ περισσότερη αποτελεσματικότητα να στηρίξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στις προσπάθειες που καταβάλλει για λύσεις των Κυπριακών, αλλά και για την άσκηση μιας φιλολαϊκής προοδευτικής πολιτικής για τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, για να οδηγήσει με λίγα λόγια την Κύπρο μπροστά. Ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΓΕΛ, κ. Χριστόδουλος Τελιανού, ανάφερε μετά το πέρας της συγκέντρωσης ότι αν το ΑΚΕΛ βγει κερδισμένο από τις εκλογές, αυτό θα οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στο ΑΚΕΛ εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιστεύετε? Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι το ΑΚΕΛ Βρετανίας θα δώσει μια μεγάλη νόθηση στις προσπάθειες που καταβάλουμε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και ότι η συνεισφορά του θα είναι πάρα πολύ ψηλή. Όπως είπε ο Χριστόδουλος, εάν εξαρτάται από τη Βρετανία, τότε δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το ΑΓΕΛ θα είναι πρώτο. Να έρθω λίγο στον κύριο Στυλιανού. Προετοιμάζετε κάποιες νέες προεκλογικές συγκεντρώσεις, κύριε Στυλιανού? Να πω ότι αυτή είναι η τρίτη η οποία πραγματοποιήσαμε από την έναρξη της προεκλογικής εξορτίας. Δύο μαζί με τον σύντροφο, η εψεσινή με την πρωτομαγιάτικη μας εκδήλωση, μια την προπερασμένη εβδομάδα και έχουμε την επόμενη, την ερχόμενη Κυριακή. Έτσι, πέραν το ότι έχουμε και μια στο σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών του Κάμπτεν την ερχόμενη Τρίτη. Μπήκαμε στην προεκλογική εκστρατεία για καλά. Πιστεύω ότι η συμβολή μας θα είναι δυναμική. Πιστεύουμε ότι η παροικία θα στηρίξει το κόμμα όπως έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην ιστορία της ίδιας της παροικίας. Κύριε Κυπριανού, θα ήθελα να μας δώσετε ένα τελευταίο μήνυμα προς την παροικία του Λονδίνου. Να πω προς την παροικία του Λονδίνου ότι παρόλο που είμαστε μακριά, πάντοτε βρίσκεστε στο μυαλό μας. Μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα, οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε εδώ στη Βρετανία, ακόμα και το ενδεχόμενο επαναπατρισμού και επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε τέτοια δεδομένα τα οποία θα διευκολύνουν είτε την εδώ σας παραμονή, είτε το ενδεχόμενο επαναπατρισμού στην Κύπρο. Εδώ στη Βρετανία βρίσκεται σχεδόν ακόμα μια Κύπρος. Γι' αυτό θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον μας θα είναι μόνιμο και σταθερό, ότι είστε στην καρδιά μας και είναι γι' αυτόν τον λόγο εξάλλου που είμαστε πολύ συχνά εδώ στο Λονδίνο. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ και στους Κύπριους της Βρετανίας αλλά και στον κυπριακό λαό γενικότερα και να του πω ότι το ΑΚΕΛ έχει μια έντοξη και τιμημένη ιστορία. Μπορούμε να τον κοιτούμε λοιπόν τον κυπριακό λαό κατάματα, με περηφάνεια και να τον καλούμε για ακόμα μια φορά να μας υποστηρίξει και να είναι βέβαιος ότι όση δύναμη μας δώσει θα την επιστρέψουμε πίσω στο πολλαπλάσιο με στόχο να οδηγήσουμε την Κύπρο στο μέλλον και να δημιουργήσουμε την Κύπρο του μέλλοντος.